Άρχισε η γεώτρηση στο στόχο Δελφίνη στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ από την κοινοπραξία Exxon Mobil και Qatar Petroleum. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η γεώτρηση στο στόχο Δελφίνη του τεμαχίου 10 έχει αρχίσει και προς αυτόν τον σκοπό θα εκδοθεί και ανακοίνωση σε λίγον από το Υπουργείο μας. Το γεωτρύπανο της Exxon Mobil βρίσκεται από τη Δευτέρα στο στόχο του και την Παρασκευή έπιασε πλέον δουλειά. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις της. Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμές, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια δεξίωσης του λεγόμενου προξενείου του ψευδοκράτους στην Άγκυρα, είπε ότι από εδώ και πέρα μια διαδικασία λύσης είναι δυνατή μόνο με την αποδοχή της πολιτικής ισότητας. Η Τουρκία θα στηρίξει με αποτελεσματικά βήματα τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Χωρίς την εξέβρεση πολιτικής λύσης, τα τεμάχια που η ελληνοκυπριακή πλευρά αδειοδότησε δεν έχουν ισχύ για τη χώρα μας. Θα κηρύξουμε παράνομες τις δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές. Θα προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και θα τα στηρίξουμε με αποτελεσματικά βήματα. Από την πλευρά του, το State Department ανέφερε ότι δεν έχει κάποια νεότερη απάντηση να δώσει αναφορικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τις έρευνες της Exxon Mobil, αν δηλαδή οι ΗΠΑ αναμένουν από την Τουρκία να σεβαστεί κάθε τεμάχιο της Κυπριακής ΑΟΣ.